Κύριε Σχολικέ Σύμβουλε, κύριε και αγαπητοί διδάσκαλοι των παιδιών της πατρίδας μας, αισθάνομαι μια ιδιαίτερα χαρά με την παρουσία σας στη μοιρά μας μονή. Πολλές φορές, κάθε χρόνο, μας επισκέπτονται εκπαιδευτικοί είτε της μέσης εκπαιδεύσεως ή μάλλον τη στοιχειώδους, είσαστε οι πρώτοι, συνήθως της μέσης εκπαιδεύσεως μας επισκέπτονται, και αυτό μας δίνει μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε με εκείνους που ανορθώνουν, αν θέλετε να βάλω ένα ρήμα που είναι στην Παλαιά Διαθήκη στους Ψαλμούς, που κτίζουν, κοιτάξτε το ρήμα, που κτίζουν τη νέα γενεά. Παρεκκλήθην με την ευκαιρία της επισκέψεώς σας να πούμε δύο λόγια. Βέβαια, ό,τι πούμε είναι φυσικό, ότι η οπτική μας γωνιά θα είναι το Ευαγγέλιο, θα είναι ο χριστιανισμός. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και δεν θα μείνουμε βέβαια στις ποικίλες θεωρίες που υπάρχουν γύρω από την παιδεία, τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αλλά θα δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς θα τα βλέπαμε, όπως σας ανέφερα, από την οπτική γωνιά του Ευαγγελίου. Και πρώτα είναι ο μαθητής. Πώς θα δούμε τον μαθητή? Ένα μικρό παιδί, μάλιστα της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, που είναι το παιδάκι των 6 ετών. Τώρα τα παιδιά νομίζω πηγαίνουν από 6 ετών στο σχολείο, έως το παιδί των 11-12 ετών. Δύο προϋποθέσεις υπάρχουν μιας θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να δούμε το μαθητή. Πάντοτε θα το πω για δεύτερη και τρίτη φορά από χριστιανική σκοπιάς. Δύο προϋποθέσεις θεμελιώδους σημασίας. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ αυτές τις δύο προϋποθέσεις πάντα να τις θυμόσαστε. Είναι πρώτον ότι το παιδί δεν είναι προϊόν εξελίξεως, όπως θα το ήθελαν οι υλιστικές θεωρίες. Έχει ψυχή το παιδί. Βέβαια, περί το να σας πω, το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι υπάρχει και η λεγόμενη ψυχολογία χωρίς ψυχή. Το παιδί λοιπόν έχει ψυχή, αθάνατη ψυχή, λογική ψυχή. Είναι πρόσωπο το παιδί. Κάτι που είναι προϊόν της εξελίξεως δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι πρόσωπο. Και το τι σημαίνει πρόσωπο, και αυτό το γνωρίζετε, είναι η αυτογνωσία, ότι εγώ είμαι εγώ. Η αυτοσυνειδησία. Και αυτό ανακλά εκείνο που εκατοντάδες φορές βρίσκομαι στην Παλαιά Διαθήκη, την εξής φρασούλα: εγώ Κύριος, εγώ ημί, εγώ ημί, εγώ Κύριος. Σε κάθε εντολή που δίνει ο Θεός, όχι στις γνωστές 10, επαναλαμβάνει διαρκώς αυτό: εγώ Κύριος. Δηλαδή, εγώ το είπα, εγώ ο προσωπικός Θεός. Δεν είμαι μία τυφλή ενέργεια, εγώ ο Θεός. Είμαι πρόσωπο. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, να μιλήσουμε κατά το ανθρώπινο. Έτσι λοιπόν και το παιδί είναι πρόσωπο. Διαθέτει αυτοσυνειδησία. Είναι ένας πλήρης κλειστός κόσμος. Και όταν λέμε κλειστός, εννοούμε απειρτισμένος. Πλήρης. Ένας μεγάκοσμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει ότι δεν είναι ένας μικρόκοσμος.
όπως και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι το λέγουν αυτό. Είναι μεγάκοσμος μέσα σε ένα μικρό κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάκοσμος, διότι το σύμπαν, όπως λέγει ο Πασκάλ, ο ήλιος λέει σε σκοτώνει, το σύμπαν σε σκοτώνει, αλλά δεν διαθέτει αυτοσυνειδησία. Ο άνθρωπος ξέρει γιατί πεθαίνει. Ποιος τώρα είναι πιο μεγάλος, το σύμπαν ή ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι ένας μεγάκοσμος που κατοικεί μέσα σε έναν μικρό κόσμο, ποιοτικός βεβαίως. Η δευτέρα προϋπόθεσης είναι η εξής. Το παιδί, όπως βεβαίως και κάθε άνθρωπος, είναι πλασμένο κατ' εικόνα Θεού. Και αυτό το κατ' εικόνα Θεού υπάρχει άμα συλλήψει. Ο άνθρωπος είναι ευθύς μετά τη σύλληψή του, διότι είναι πλήρης άνθρωπος. Το λέγω γιατί τώρα, σήμερα γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Κάιρο, αν πρέπει να ελέγχονται οι γεννήσεις, και είναι 6.000 σύνεδροι. Είναι άνθρωπος άμα συλλήψει, απλώς ξεδιπλώνεται, όπως ένας σπόρος ο οποίος είναι πλήρης, είναι το πλήρες φυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το γονικό φυτό. Αυτός ο σπόρος απλώς θα ξεδιπλωθεί και θα γίνει εκείνο που θα γίνει. Έτσι και ο άνθρωπος. Είναι πλήρης άνθρωπος και συνεπώς είναι εικόνα του Θεού. Όπως το σύμπαν ανακλά θείες ιδιότητες, όπως το άπειρον του σύμπαντος και το αιώνιον του σύμπαντος, έτσι και ο άνθρωπος είναι ζώσα εικόνα του Θεού που ανακλά θείες ενέργειες. Είναι το πρόσωπό του, η ψυχή του, η ύπαρξή του δεκτική θείων ενεργειών. Δεν είναι τίποτε άλλο δεκτικό μέσα στο σύμπαν των θείων ενεργειών όσο είναι ο άνθρωπος. Θερυπεί μια ιδιότητα άκτιστος ενέργεια του Θεού, η αγάπη. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να γίνει δέκτης της αγάπης του Θεού και να ανακλάσει αυτή την ενέργεια, τη Θεία ενέργεια. Είναι ο άνθρωπος ζώων θεούμενων, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή ύπαρξης, αυτό θα πει ζώων, κάτι που είναι ζωντανό, ύπαρξης ικανή να φτάσει εις την θέωση, δηλαδή να θεωθεί, να δεχθεί όλη την Θεία ενέργεια και να γίνει όμοιος με το Θεό. Έχει προορισμό ο άνθρωπος και συνεπώς το παιδί που έχουμε μπροστά μας, την αιωνιότητα και την αυθαρσία. Η αγωγή έχει σκοπό. Βάσει αυτού του κατ' εικόνα να αποδώσει το καθομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι δεδομένο. Έρχεται η αγωγή να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί το καθομοίωση. Είναι χαρακτηριστικό. Η διακρίβεια της Αγίας Γραφής είναι καταπληκτική. Αρκεί κανείς να γίνει σωστός και εμβριθής μελετητής της Αγίας Γραφής, ότι είπε ο Θεός ποιήσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσιν, και παρακάτω, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Παραλείπει από σιωπά το καθομοίωσιν, γιατί αυτό επαφίεται εις τον άνθρωπο. Δηλαδή είπε ο Θεός θα κάνουμε κατ' εικόνα τον άνθρωπο, που σημαίνει με την δυνατότητα να ομοιώσει με εμάς, με εμάς πληθυντικός, γιατί είναι τα τρία πρόσωπα και αυτό είναι μια ακρίβεια καταπληκτική, με εμάς των Θεών, γιατί ένας είναι ο Θεός, και αποσιωπάται παρακάτω για να δοθεί η έννοια ότι ο άνθρωπος θα το πετύχει αυτό με τη βοήθεια του Θεού, βάση δυνάμει του κατ' εικόνα. Αυτό
θα επιτευχθεί μόνο με την αγωγή. Το έργο συνεπώς της αγωγής, αγαπητοί μου, είναι τεράστιο, με διαστάσεις αιώνιες. Και αγωγή δεν σημαίνει μια απλή εκμάθηση των γνωστών μαθημάτων, θα λέγαμε, του αναλυτικού προγράμματος, να μάθουμε στα παιδιά να διαβάζουν, να γράφουν, να αριθμούν, αλλά είναι η μόρφωση. Αυτό θα πει αγωγή. Δηλαδή η συγκρότηση του άλλου ανθρώπου, του όλου ανθρώπου, ποιου ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου, εις άνδρα τέλειον εν Χριστώ Ιησού, που λέει στους Κολασσέους ο Απόστολος Παύλος, ή όπως λέγει στους Εφεσίους, εις άνδρα τέλειον εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πρέπει να περάσουμε λοιπόν από τον άνθρωπο, όπως λέει, τι έλεγε ο Αλέξανδρος, ότι την ύπαρξή μου την οφείλω εις τη μάνα μου, τον πατέρα μου, αλλά το εφζήν το οφείλω στον διδάσκαλό μου, τον Αριστοτέλη. Έτσι και εδώ πρέπει να περάσουμε από τον φυσικόν άνθρωπο εις τον πνευματικόν άνθρωπο, εις τον άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί πάνω και πέρα από τη φύση του, δηλαδή από τη βιολογία του. Έτσι το παιδί θα φτάσει να γίνει σε ό,τι προορίζεται, δηλαδή ζωών θεούμενων. Αυτά ως προς το παιδί. Μείνει και ο παιδαγωγός, ο διδάσκαλος. Εν ευρία είναι η διδάσκαλος. Και ο παιδαγωγός εν ευρία ενία. Αν ο μαθητής πρέπει να πραγματώσει αυτό που είναι, δηλαδή ζώων θεούμενων, τότε αυτός που θα τελεσιουργήσει αυτό το μυστήριο, ποιος πρέπει να είναι? Ο παιδαγωγός. Ποιος πρέπει να είναι? Ασφαλώς μία μικρογραφία του μεγάλου παιδαγωγού, του μεγάλου διδασκάλου, δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το πρότυπο, και εκεί πρέπει να τίνουν όσοι αναλαμβάνουν το έργο του εκπαιδευτικού. Αφού θα λέγαμε ακόμη ο φιλότιμος παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, πρέπει να είναι ευρείας γνώσεως, να ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Προπολώνεται, αν διάβαζα κάπου, ότι αφού η κατωτάτη παιδεία απαιτεί ανωτάτη παιδεία, ποιος πρέπει να είναι ο εκπαιδευτικός για να αποδώσει σωστά? Δηλαδή, το να είσαι δάσκαλος στην πρώτη δημοτικού δεν είναι υποτιμητικό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς αυτό. Αλλά είναι τίτλος τιμής ότι έχω τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού και θα βάλω εγώ, ο διδάσκαλος, τα θεμέλια των ενιών και της διαμορφώσεως του όλου ανθρώπου, του χαρακτήρος. Γιατί αυτό θα πει μόρφωση. Θα πει σχημάτισης από το φόρμα, μόρφωσης, καλούπι. Κάτι που, αυτό που θα γίνει, όπως ένα πύλινο δοχείο, θα το βάλω ένα πύλινο κατασκεύασμα, το βάζω σε μια φόρμα και βγάζω κάτι. Αυτό δεν αλλάζει πια. Αυτό είναι τελεσίδικο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνο που αν κάθε δάσκαλος το εγνώριζε, θα είχαμε σπουδαίους εκπαιδευτικούς. Γράφει σε μια του επιστολή: τεκνία είναι η μοναδική φορά που αναφέρεται σε αυτήν τη λεξούλα τεκνία, ενώ πολύ συχνά αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τεκνία, οδύνω, ωμέγα γιώτη, πονάω τους πόνους της επιτόπου γυναικός, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν.
ξυλοπονάω, γιατί εγώ σας γεννώ στο Ευαγγέλιο, έως ότου σχηματιστεί ο Χριστός μέσα σε εσάς. Μπείτε στο καλούπι Χριστός, να γίνετε Χριστοειδείς, να γίνετε εκείνο που δεν θα αλλάξει πια ποτέ. Αν αυτό μπορούσαμε να το ξέρουμε όλοι μας, πόσο σπουδαίο, να το ξέραν οι εκπαιδευτικοί, να το ξέραν οι γονείς, να το ξέραν οι ιερείς. Τεράστιο θέμα. Αυτό θα πει μόρφωσης, μορφώνω, σχηματίζω. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει δε να είναι ο άνθρωπος που θα έχει μελετήσει πολλά πράγματα, να έχει ανωτάτη παιδεία για να αρχίσει και να χειριστεί την κατωτάτη παιδεία, την πρώτη δημοτικού. Ο εκπαιδευτικός είναι μελετηρός, έχει πολλά ενδιαφέροντα, είναι άοπνος, δεν βαρύνεται ποτέ, είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα με αληθινή μόρφωση. Ο ίδιος είναι ήδη σχηματισμένος με όλη τη σημασία του όρου μόρφωση, σχηματισμένος. Γι' αυτό θα σας έλεγα, αγαπητοί, μελετάτε διαρκώς τις γραφές, διαρκώς, για να ανακαλύπτετε ατελευτήτως όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τον μεγάλο μας παιδαγωγό, τον Ιησού Χριστόν. Πάντα κάτι θα βρίσκεται, πάντα κάτι θα βρίσκεται. Ένα μικρό έτσι δειγματοληπτικό παραδειγματάκι. Ο Κύριος ομιλεί με την Σαμαρίτιδα γυναίκα, ανοίγει μαζί της διάλογο. Είναι πολύ γνωστό ποια είναι η σημασία και η αξία του διαλόγου στην εκπαίδευση. Είναι δε ευγενέστατος απέναντί της, παρότι είναι μια πόρνη γυναίκα, και την αποκαλύπτει έμεσα. Ευγενέστατα, δεν την προσβάλλει πουθενά, αλλά και κάτι άλλο, αναδεικνύει σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ήταν του λαού και πόρνη. Όταν της είπε ο Κύριος, όταν είπε δεν έχω άνδρα, σωστά είπες, σωστά, γιατί πέντε μέχρι τώρα είχες και αυτόν που έχεις δεν είναι δικό σου, ο έκτος άνδρας. Άνοιξαν τα μάτια της διάπλατα και τότε αρχίζει μαζί του έναν θεολογικόν διάλογο. Κύριε, λέει, ξέρουμε, περιμένουμε το Μεσσία, και ότι και αποδεικνύεται αυτή η γυναίκα του λαού, αυτή η πόρνη, η κοινή γυναίκα αποδεικνύεται με θεολογικά ενδιαφέροντα. Γιατί? Γιατί είναι το κατ' εικόνα. Ο κάθε άνθρωπος άμα αφυπνιστεί, τότε αποκαλύπτει αυτό το κατ' εικόνα. Για να θυμηθούμε τον Πλάτωνα, προσέξτε, δεν είναι σωστό αυτό που θα σας το πω, δεν είναι σωστό, ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Θα το θυμόσαστε αυτό. Ναι, προσέξτε, δεν είναι σωστό, αλλά έχει κάποια όμως ωστόσο αλήθεια. Έτσι θα ανακαλύψετε πάρα πολλά στοιχεία, πάμπολα στοιχεία εις τον μεγάλο μας παιδαγωγό, ή όταν ομιλεί ή όταν επιπλήττει. Πως κινείται, γιατί δεν μπορούμε να μην επιπλήξουμε. Θα επιπλήξουμε, θα χαϊδέψουμε, θα μετέλθουμε όλα στας μεθόδους. Μην αποκλείσετε ποτέ καμίαν μέθοδον. Όλες είναι στη δικαιοδοσία και στη χρήση του εκπαιδευτικού, του καλού εκπαιδευτικού, που ανά πάσα στιγμή ψυχολογεί πως θα κινηθεί. Αυτά θα τα βρίσκετε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί ακόμη θα μάθετε τι σημαίνει κάθομαι παρά τους πόδας του διδασκάλου. Έκφραση αρχαία αυτή, παρά τους πόδας του διδασκάλου. Παίρνοντας το πνεύμα της μαθητείας. Ποτέ ο εκπαιδευτικός δεν λέει τα ξέρω όλα. Παίρνοντας το πνεύμα της μαθητείας, το οποίο θα διοχετεύσει καταλήλως, θα διοχετεύει καταλήλως εις τους μαθητάς του.
να αγαπήσουν, να μαθαίνουν και να μην λένε εγώ τα ξέρω όλα. Πάντα να μαθαίνουν. Ακόμη από εκεί θα πάρουν και θα δώσουν το Άγιον παράδειγμα, την υπομονή. Ω, αν ξέρατε, το ξέρετε, πόσο υπομονή πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός. Το σεβασμό δε της παιδικής προσωπικότητας. Αυτό το παιδάκι που σήμερα το βρίζεις, το κακολογείς μες στην τάξη, το προσβάλλεις, του λες πράγματα που δέχεται κέρια την προσβολή μπροστά στους συμμαθητάς του, αύριο για φαντάσου να γίνει συνάδελφός σε κάποιο σχολείο, να γίνει δάσκαλος και να υπηρετείται στο ίδιο σχολείο. Πώς θα πρέπει να αισθάνεσαι όταν το παιδάκι αυτό κάποτε και το θυμάσαι, ή το θυμάται βεβαίως αυτό, τα παιδιά θυμώνται ότι είχε προσβληθεί. Πόσο σεβασμό πρέπει να έχουμε στην παιδική προσωπικότητα. Ακόμα το πνεύμα της αγάπης και της θυσίας. Να δει το παιδί ότι κουραζόμαστε. Θα το εκτιμήσει, ίσως όχι εκείνη τη στιγμή, θα το εκτιμήσει. Θα λέει κάποτε, όπως και εγώ μπορώ να το λέω για κάποιους καθηγητάς μας, ότι χτυπούσε το κουδούνι και εμείς δεν αφήναμε τον καθηγητή να βγει έξω. Δεν τον αφήναμε. Ήτανε τόσο ενδιαφέρουσα η διδασκαλία του, η παρουσία του. Ναι, ακόμη όλα αυτά για να φτάσετε να γίνετε αυθεντίες. Ναι, σήμερα το ξέρουμε, η αυθεντία σε όλους τους χώρους της ζωής, της οικογενείας, της πολιτείας, του σχολείου, όλες αυτές οι αυθεντίες έχουν ποδοπατηθεί. Ούτε ο Θεός σήμερα έχει στο λαό του την αυθεντία, ούτε οι κυβερνώντες έχουν την αυθεντία, ούτε οι γονείς έχουν πια την αυθεντία, ούτε η εκπαιδευτική. Ποδοπατήθηκε η αυθεντία. Και όμως, το λέει και η ψυχολογία και το ξέρουμε στα πράγματα, εάν δεν διαθέσει ο εκπαιδευτικός, δεν λέω για τους άλλους, δεν διαθέσει αυθεντία κατά το είπε ο δάσκαλος να πει ο μαθητής, δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει, να προϋπάρξει αυτή η αυθεντία. Θα αντιληφθείτε ακόμη ότι επιτυχής κανόν της αγωγής είναι εκείνο που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το φιλήν και φιλήστε. Αν όλα τα ξεχάσετε, αγαπητοί μου, φεύγοντας από εδώ, αυτό θυμηθείτε, εδώ είναι δύο λεξούλες. Το φιλήν και φιλήστε. Αυτό είναι το υπόβαθρο μιας σωστής αγωγής. Και να αγαπήσεις και να σε αγαπήσει ο μαθητής σου. Εκεί θα πετύχεις ό,τι θέλεις μετά. Αρκεί το παιδί να πει με αγαπάει ο δάσκαλος. Και ο δάσκαλος να δείξει την αγάπη του στο παιδί. Και το παιδί να αγαπήσει το δάσκαλο. Σε αυτή τη διαδικασία του φιλήν και φιλήστε αναπτύσσεται όλη η παιδεία, όλη η μόρφωση, όλη η αγωγή και τα μαθηματικά και λοιπά και λοιπά. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν. Ένα παράδειγμα έχω, δεν μπορώ να σας το πω γιατί είναι. Δεν μπορώ να σας το πω, φοβερό. Γύρω από τα μαθηματικά που η δασκάλα έδιρε το κοριτσάκι. Και το κοριτσάκι αυτό πώς τελείωσε πανεπιστήμιο, πώς. Βέβαια όχι η μαθηματική σχολή. Έχει πάρει τέτοιο φόβο με τα νούμερα, με τους αριθμούς, που έχει φτάσει να μην μπορεί, μου το έλεγε προημερών, δεν μπορώ να μετρήσω ούτε έως το 10. Τι, είπα εγώ έκπληκτος. Ναι, τόσο φόβο. Τόσο φόβο. Γιατί όλα αυτά. Το φιλί και φιλίστε δεν αποκλείει να πιάσω το μαθητή από ταυτή. Δεν αποκλείει. Όπως και ο Θεός όταν τιμωρεί, δεν αποκλείει την αγάπη του. Γιατί και η τιμωρία είναι αγάπη του. Και ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ότι τιμωρείται γιατί τον αγαπάει ακριβώς ο δάσκαλος. Και να του πει ότι γι' αυτό σε τιμωρώ, επειδή σε αγαπώ. Να, τώρα μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το ωραίο παράδειγμα με τον
Σολομό. Ήταν δύο, Σολομός και άλλος ένας συμμαθητής, ο ποιητής του Αθηνικού Ύμνου. Και είχαν κάποιον δάσκαλο εκεί και τους μάθαινε όλο παρατηρήσεις εις τον Σολομό. Και του παραπονέθηκε κάποτε. Και λέει, μόνο εμένα με μαλώνεις. Και εκείνος απαντά ο δάσκαλος, γιατί αξίζεις. Αυτό όταν το αντιληφθεί ο μαθητής, αυτό ήταν όλο. Από μια άποψη, αγαπητοί, ο διδάσκαλος είναι ιερουργός, δεν είναι βαρύς ο όρος, είναι ιερουργός της παιδικής ψυχής και οικονόμος μυστηρίων Θεού. Δεν είναι υπερβολή, αφού ο άνθρωπος είναι η επιτομή των μυστηρίων του Θεού και συνεπώς ιερουργός αυτών των μυστηρίων είναι ο εκπαιδευτικός, ο παιδαγωγός. Γι' αυτό, αγαπητοί, έχετε αξιοζήλευτον έργο. Αξιοζήλευτον. Σταθείτε πιο πάνω από την πεζή καθημερινότητα, με τα γνωστά της και μάλιστα στην εποχή μας. Πιο πάνω από αυτή την πεζή καθημερινότητα και αγγίξατε την παιδική ψυχή, αυτή την εικόνα του Θεού, να φτάσει στο πρωτότυπό της, στο καθομοίωση, στο Θεό. Γρήγορα θα αντιληφθείτε ότι είστε όργανα του Θεού που σμιλεύουν τις παιδικές ψυχές. Μεγάλος τίτλος, μεγάλη τιμή. Το έργο σας είναι το πρώτο πάνω εις τη γη, γιατί με αυτό πλουτίζουν οι επερχόμενες γενναίες. Και συνεπώς σας ανήκει και σας αξίζει ο πρώτος έπαινος. Αρκεί να γίνετε γνήσιοι μιμητέ του μεγάλου παιδαγωγού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καλή εκπαιδευτική χρονιά σας εύχομαι.